Αγγίσουμε λίγο τον κότρο αλακωνίας τώρα λοιπόν. Ο Θεός, ο κάθε άνθρωπος, την ευτυχία τη συνδέει με ένα τόπο, με κάποιες στιγμές. Για τους ανθρώπους που δουλεύουν πάρα πολύ, δηλαδή για τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν κάτω από ακραίες συνθήκες πίεσης σε καθημερινή βάση, οι στιγμές ευτυχίας είναι λίγες. Συνήθως οικογενειακές και λίγες. Και συνήθως οι άνθρωποι αυτοί τις συνδέουν με τις καλοκαιρινές διακοπές. Ναι, και με έναν τόπο που νιώθουν γαλήνη και ηρεμία εκεί και θεωρούν ότι η ενέργειά του τους κάνει καλό. Όταν λοιπόν άνθρωποι σαν το Θέμο, καμένοι από την πίεση της χρονιάς, καμένοι από τη δουλειά, καμένοι από όλα τα δεκάδες χιλιάδες προβλήματα που πρέπει να λύσουν, τις επιθέσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν και όλο αυτό, έρχεται η ώρα να πάνε αυτές οι πολυπόθητες διακοπές του καλοκαιριού. Αυτό το μέρος είναι το λιμάνι τους, είναι το απάγγιο τους και είναι αυτό που όταν γυρνούν το χρόνο πίσω και το μυαλό μέσα στη χρονιά ή όταν περνούν τα χρόνια, η σκέψη του τόπου αυτού πάντα σε γαλινεύει. Αυτός ήταν ο τόπος, ο Κότρονας λοιπόν, ήταν ο τόπος που γαλίνευε το Θέμο Αναστασιάδη. Γιατί? Διότι μαζί με την οικογένεια και όχι μόνο το Θέμο, και την οικογένειά του και τα παιδιά του και τη γυναίκα του. Ο Θέμος λοιπόν πήγαινε εκεί με το σκάφος του. Έκανε χρόνια διακοπές με σκάφος. Αυτές ήταν οι διακοπές που λάτρευε. Πήγαινε, έδαινε το σκάφος εκεί στο λιμάνι. Μένανε πολλές φορές και καιρό εκεί. Και εκεί υπήρχε και ένα πρόσωπο κλειδί που κάνει Χρύση Λακουμάντο στον Κότρονα. Αυτό είναι αλήθεια. Είναι μια γυναίκα η οποία δραστηριοποιείται πάρα πολύ εντός στην περιοχή, τη βοηθάει. Και εκείνη και ο γιος της, είναι η Μέρη Παναγάκου η μαγείρισα. Πρέπει να πούμε βέβαια ότι ο γιος της Μέρης, ο Αντώνης, είναι ένα παιδί το οποίο έχει δώσει πάρα πολύ ζωή στον τόπο και είναι ο άνθρωπος που ξεκίνησε να δραστηριοποιείται και να φτιάχνει το πνευματικό κέντρο στον Κότρονα. Εκεί που μαζεύονται όλα τα παιδιά της περιοχής, εκεί που κάνουν δραστηριότητες, που φροντίζουν τα παιδιά, που μαθαίνουν από αγγλικά μέχρι οτιδήποτε άλλο μπορείς να φανταστείς. Και είναι και, έχει και μια στενή, σωστή και υγιή σχέση με την Εκκλησία, το πνευματικό κέντρο. Δηλαδή δεν είναι αυτό το φοβερό που σε πιέζω γιατί πρέπει να αγαπάς το Θεό, αλλά μαθαίνεις γιατί μπορείς να αγαπάς το Θεό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν είχαν χτίσει μια σχέση με τον Θεό Αναστασιάδη. Γιατί η συγκεκριμένη οικογένεια είναι μια οικογένεια που είναι δοτική, που της αρέσει να φιλοξενεί και που της αρέσει να βλέπει ανθρώπους χαρούμενους. Έτσι λοιπόν ξεκίνησε αυτή η σχέση και όταν πολλοί αναρωτήθηκαν βλέποντας την ενημέρωση που έκανε η οικογένεια ότι αντίστεφάνουν, θέλουμε τα χρήματα να μπουν σε αυτό το λογαριασμό για να μπορέσει να βοηθηθεί το πνευματικό κέντρο στον Κότρονα, είπαν μα πού είναι ο Κότρονας, τι είναι το πνευματικό κέντρο. Όλοι αναρωτήθηκαν. Συζητούμε για τον μεγαλύτερο δήμο της Εξωμάνης, όπως λέμε οι Πολυπολίτες. Βεβαίως. Αλλά ο πολλής κόσμος, δεν το ξέρει και δεν μπορεί να καταλάβει το συσχετισμό. Τι δουλειά έχει ο Θέμος στο πνευματικό κέντρο, ο Κότρονας. Επίσης θέλω να σας πω ότι ο Θέμος είχε εξαιρετικές σχέσεις με το Θεό. Η Μαρία Παναγάκου ήταν για το Θέμο κάτι σαν την κερατασία από το Φυσκάρδο. Ναι. Να εξηγήσω λοιπόν τι εννοώ. Όταν πας αυτά τα μέρη, επειδή στην ουσία συνδέεσαι με κάποιο πρόσωπο. Έτσι. Και όταν πλησιάζεις το μέρος, το αναπολύς αυτό το πρόσωπο, γιατί το συνδέεις με τις διακοπές σου και το συνδέεις και με τη ζεστή αγκαλιά που ανήκει για σένα. Και τη ζεστή αγκαλιά, δηλαδή η Μέρη Παναγάκου τι χαρακτηριστικό έχει, πήγαινε και τον έπαιρνε αγκαλιά, του φέρνε τις πίτες, του φέρνε τις πίτσες, του φέρνε τα φαγητά, τα τοπικά των. Δηλαδή ένιωθε αυτή τη φροντίδα, τη ζεστασιά. Έτσι λοιπόν συνδέθηκε με αυτό. Και ένιωθε και κάτι άλλο. Ότι και αυτοί του τα πήγαινε άνθρωποι, στο σκάφος επάνω. Του τα πήγαινε στο σκάφος. Τόδαινε και πήγαινε στο σκάφος με τις τοπικές, τις σπεσιαλιτές. Χωρίς να του ζητούν κάτι. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό. Είναι από τις ελάχιστες σχέσεις που άνθρωποι της δικής μας δουλειάς μπορούν να έχουν. Να έχεις σχέσεις με ανθρώπους που να σου δίνουν χωρίς να θέλουν αντάλλαγμα. Χωρίς να περιμένουν αντάλλαγμα. Είναι μαγικό αυτό. Αλήθεια. Κάπως έτσι λοιπόν, επειδή αυτός ήταν ο τόπος που σήμαινε ευτυχία και γαλήνη για το θέμα και την οικογένειά του. Κάπως έτσι λοιπόν εχθές όταν τελείωσε η εξόδιος ακολουθία, όταν ολοκληρώθηκε,
αναχώρησε η οικογένεια για το Γήθιο. Πήραν το θεμάκο, πήγαν μόνοι τους, χωρίς κόσμο, επέλεξαν να είναι μόνο η πολύ στενή οικογένεια. Η αδελφή του Θέμου, ο ανιψιός του, ο αδελφός του, τα παιδιά. Τα τρία του παιδιά και η Βασιλική. Πολύ στενός οικογενειακός κύκλος. Και ξεκίνησαν από την Κηφισιά και πήγανε στον τόπο της Γαλήνης. Αυτά θέλαμε να σας πούμε λοιπόν για τα όσα έγιναν εχθές.